Το παγκόσμιο είναι εκεί, η εμπειρία όμως είναι εδώ. Παίζεις το World Challenge με καθημερινές προσφορές, συγκεντρώνεις πόντους και διεκδικείς δώρα παγκοσμίου επίπεδου αποκλειστικά στο pamestichima.gr. Ημέρα νούμερο 4 στο Κατάρι. Η παρέλαση συνεχίζεται. Έρχονται στο πάρτι VVIPs από τον Modric και τους Γερμανούς ως τους Ισπανούς και τον De Bruyne με τον Courtois. Δεύτερη συνεχόμενη ημέρα στη διοργάνωση με 4 μάτς και τα 4 έχουν φαβορεί. Αν και να επιστήσουμε την προσοχή σε ένα γενικό χρυσό κανόνα. Πρώτα είναι σοφό να βλέπουμε ένα αρχικό δείγμα και ύστερα να αρχίσουμε και πάλι σιγά σιγά να ξανοιγόμαστε στα βαθιά των εκτιμήσεων και των προβλέψεων, όπως έλεγε και ο αξεπέραστος Νίκος Μαγκούλας όταν το ρωτούσαν για να ποδοσφαιριστεί για μια ομάδα. Πρώτα look και μετά θα σου πω. Νωρίς το μεσημέρι στις 12, Κροατία-Μαρόκο. Κροατία δεν θέλει ιδιαίτερη ανάλυση, την ξέρετε, την ξέρουμε. Η φιναλίστ του 2018 με τους παλαιούς, ανάμεσά τους φυσικά ο Βίντα. Φυσικά ο ανανεωμένος στη Χάιντουκ Μάρκο Λιβάγια, αλλά και κάποιοι νέοι που έρχονται με μεγάλες απαιτήσεις από πίσω και σπρώχνουν για μια θέση στον ήλιο, όπως είναι ο Στάνισιτς, όπως είναι ο Γκβάρντιολ, ένας στόπερ του 2002, ένας άλλος στόπερ, ο Σούταλο, ο Σούτσιτς από το Ζάλτσμπουργκ κλπ. Αν μιλήσουμε όμως για συσσόρευση ταλέντου, δεν θα σταθούμε μόνο στην Κροατία. Το Μαρόκο έχει τη δική του βιτρίνα, από που να πιάσεις, από τον Χακιμί της Paris Saint-Germain, από τον Μαζραουί της Bayern, τον Ζιγιές της Chelsea και μπορείς να φτάσεις μέχρι τον Εν-Νεσιρί του σεντερφόρ της Σεβίλη, στην οποία Σεβίλη παίζει και ο τερμοφύλακας ο Μπουνού, μέχρι τον μικρό αδελφό του Αμραμπάτ στην Φιωρεντίνα. Είναι πιο ντέρμπι από όσο φαίνεται, φυσικά με φαβορή την Κροατία, αλλά μπορεί να είναι μια καλή έκπληξη αυτό το παιχνίδι, αν υποτεθεί ότι θα είναι έκπληξη, ένα καλό αποτέλεσμα για το Μαρόκο. Στις 3, Γερμανία-Ιαπωνία. Πολύ νεολαία στην Γερμανία, κανένας μεγαστάρ στη Γερμανία και ένας Μουσιάλα που παίζει στη θέση νούμερο 10, γεννημένος το 2003, που μπορεί να είναι ένας από τους πιο δυνατούς διεκδικητές του βραβείου καλύτερου νέου ποδοσφαιριστή της διοργάνωσης. Και απέναντι στους Γερμανούς, αρκετοί παίκτες της Bundesliga που παραδοσιακά πάντοτε φτουρούσαν και φτουράνε εκεί στην Γερμανία, αλλά όχι μόνο. Στη Γερμανία είναι ο Μιναμίνο που παίζει στη Μονακό, είναι ο Μωρίτα, ένας πολύ ωραίος αμυντικός χαφ που είναι μπροστά από τον Σωτήρη Αλεξανδρόπουλο στην Sporting Λισαβόνα, είναι ο Τομιγιάσου που πρωταγωνιστεί με την Arsenal στην πορεία της εφέτος στην Premier League. Γερμανία-Ιαπωνία ακούγεται κάπως, αλλά στην πραγματικότητα τίποτα δεν είναι εγγυημένο και το πιο εύκολο στο οποίο θα μπορούσε κανείς να παραπέμψει τη σκέψη μας είναι το 2018, όταν μια ήττα από την Κορέα, τους γείτονες της Ιαπωνίας, κόστισε στους Γερμανούς το να μην περάσουν καν από τον όμιλο στην φάση των νοκάουτ. Οπότε ας είμαστε λίγο επιφυλακτικοί για αρχή. Και μετά στις 6, έχουμε το παιχνίδι της Ισπανίας με την Κωνσταρίκα. Οι Ισπανοί που θυμίζω μετά την κατάκτηση του Μουντιάλ του 2010 στο Νότια Αφρική απέτυχαν και το 2014 και το 2018 και απέτυχαν ικτρά, θα έλεγε κανείς. Πώς εμφανίζονται τώρα, κατά την εκτίμησή μου δεν έχουν έναν top class τερματοφύλακα. Κατά την εκτίμησή μου δεν έχουν top class κεντρικούς αμυντικούς. Θα μπορούσα ίσως να εξαιρέσω τον Πάου Τόρες. Για άλλη μια φορά δε, στο 9, στον Center 4, η διάζευξη είναι Μωράτα ή θάνατος. Ή θα τα βάλει ο Μωράτα ή δεν θα τα βάλει και θα συμπαρασυρθούν όλοι μαζί προς ακόμη μια αποτυχία. Φυσικά υπάρχει αυτή η ωραία τριάδα στην αισία γραμμή με τον Γάβη, τον Πέδρη και τον Ρόδρη. Ξεκινήσει ο Μπουσκέτς. Υπάρχουν ο Φεράν Τόρες με τον μικρό Γουίλιαμς από τον Μπιλμπάο και τον Άνσου Φάτι για τα φτερά του Μωράτα. Είναι σίγουρο ότι σε αυτό το πρώτο μάτς θα δούμε το γνωστό μοτίβο οποτεδήποτε η Ισπανία παίζει με υποδέστερη ομάδα, δηλαδή αυτό το μόνο πόλιο
της κατοχής της μπάλας και ίσως και μια δυστοκία εκ μέρους της Ισπανίας όλο αυτό το μονοπόλιο να το εξαργυρώσει. Κωνσταρίκα είναι από τα μέρη που νομίζεις πως ο χρόνος δεν κυλά ποτέ. Αν κοιτάξει κανείς την ομάδα της φέτος, το 2022, θα νομίζει πως είναι η ομάδα που μας απέκλεισε στα πέναλτι πριν από 8 χρόνια στην Ρεσίφε, στη Βραζιλία. Ο Μανάβας, ο Μπόρζες, ο Ντουάρτε, ο Βιέδο, ακόμα και ο εμβληματικός παίκτης τους, ο Ρούις, είναι όλοι εκεί. Φυσικά η Ισπανία έχει κάθε πιθανότητα με το μέρος της να ξεκινήσει εναντίον τους με νίκη. Τελευταίο μάτς προγράμματος σήμερα, Βέλγιο-Καναδάς στις 9. Βέλγοι που έφτασαν στην τρίτη θέση στη Ρωσία το 2018, κοιτάζοντας έκτοτε, θα δει κανείς ότι η διαδοχή των γενεών δεν έφερε νέες λύσεις παντού σε όλες τις θέσεις. Γι' αυτό ακόμη θα δούμε και τον Άλντερ Βάιρελντ, θα δούμε και τον Βερτόγγεν και τον Βίτσελ και τον Καράσκο και τον Μέρτενς, φυσικά τον Εντένα Ζάρ που δεν είναι καλά, φυσικά τον Λουκάκου που δεν είναι καλά. Αν υπάρχει ένας νέος που ξεχωρίζει από τους παίκτες του Βελγίου, αυτός είναι ο Ζερεμί Ντοκού, ένας winger γεννημένος το 2002 που παίζει στη Γαλλία, στην Ρεν. Ήταν ήδη παρόν και πέρυσι στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και υπολογίζει κανείς ότι 1,5 χρόνο μετά θα είναι ακόμη πιο έτοιμος να αναλάβει ευθύνες. Καναδάς, για κάποιον λόγο, είναι ξανά στο παγκόσμιο κύπελλο για πρώτη φορά μετά το 1986 και τον αλυσμόνητο Ίγκορ Βράμπλιτς που τον έφερε ο Αλκέδας Παναγούλιας, ο Μακαρίτης, εν συνεχεία στον Ολυμπιακό. Και ο λόγος είναι προφανής, ότι έχουν 4-5 πολύ καλούς ποδοσφαιριστές στις γραμμές τους. Τον Εουστάκιο, τον Χάφτης Πόρτο, τον Κάιλ Λάριν, τον Σέντερ Φόρ που τώρα βρίσκεται στο Βέλγιο, στην Μπρούχε, έχουν τον βασικό αριστερό μπακ της Bayern, τον Αλφόνσο Ντέιβις, τον Νταβίντ, τον Σέντερ Φόρ της περσινής πρωταθλητής Γαλλίας, της Λίλ. Καλοί παίκτες, τους έχουν ανεβάσει επίπεδο, τους έχουν κάνει ανταγωνιστικούς όσο για να κερδίζουν ακόμη και προκρίσεις στο παγκόσμιο κύπελλο, αλλά δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι αυτή είναι ο αδύναμος κρίκος του γκρουπ. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, οι Βέλγοι φυσιολογικά θα τους κερδίσουν.